Λοιπόν, αισθάνομαι κάτι σε δέν. Παίζει ένα πολύ γοητευτικό άνδρα, Παναγιώτη μου. Ο Περικλής Κασανδρινός. Πού το ξέρεις, το βλέπεις. Έχω μια ερώτηση, Παναγιώτη, να σου κάνω. Γιατί στους γοητευτικούς άνδρες θέλουμε τη Βίκυ να τους πάρει συνέντευξη. Γιατί είναι μόνη και ψάχνεται να βρει κανέναν. Ναι, και δεν είναι μόνο ότι τους παίρνει συνέντευξη. Αρχίζει και τους ρωτάει αν μαγειρεύουν, αν πλένουν, αν σιδερώνουν, αν καθαρίζουν, αν τα κάνουν όλα αυτά. Ενώ η Βικούλα έχει τη μαμά τη και από αυτά δεν κάνει σχεδόν τίποτα. Εξήγησέ τη το τώρα γιατί. Γιατί η Βίκυ είναι ένα έξυπνο σύγχρονο κορμί. Ω, δεν ακούτε να. Πάλι επεμβαίνει. Θεέ μου, δεν μπορώ. Τελικά τον πήρα απόφαση. Έλα ρε Βίκυ, μας έχεις κάνει ρεζίλι εδώ μέσα. Μια το μαρτάκι, μια το μπουγιούρι. Βρες έναν κοπέλα μου. Τι κάνω, Χριστιανό, εγώ φταίω. Τι εσύ φταίς. Μα δεν κάθεσαι. Πας συνέχεια όλη την ώρα και δεν κάνεις τίποτα. Θα παρακαλέσω κάτι πραγματικά. Θα ήθελα όσες εκπομπές μένουν να συνεχίσω να παρουσιάζω μόνο με. Γιατί δεν πάει στον αγρότη. Ευχαριστώ. Περικλής Κασανδρινός. Άλλα ντάλα. Μπήκε στην τηλεοπτική μας καθημερινότητα με το σύριαλ Μυστικά της ΕΔΕΜ, υποδιόμενος το Χρήστο. Ποιος είναι όμως ο άνθρωπος Περικλής Κασανδρινός πίσω από το ρόλο? Μία συζήτηση μαζί του ήταν αρκετή για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Περικλής Κασανδρινός ή αλλιώς Χρήστος? Χρήστος. Τηλεοπτικός Χρήστος. Στον δρόμο πώς σε φωνάζουν? Χρήστος. Ο Χρήστος. Οι γυναίκες θαυμάστρες τι σου λένε? Τα σχόλια τα περισσότερα είναι τύπου... ξέρεις... σεξουαλικού περιεχομένου. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Οπότε, τι να σου πω. Κάτι, τους βγάζεις, Χρήστο μου. Χρήστο μου. Κι εσύ. Έχεις κολλήσει με τον Χριστάκο. Έτσι. Έτσι, μπράβο. Ναι, κάτι υπάρχει, κάτι παίζει, κάτι βγαίνει. Αυτή όλη η δημοσιότητα, η αναγνωρισιμότητα, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, πώς σου φαίνεται? Το απολαμβάνεις ή σε κουράζει? Όχι, δεν με κουράζει καθόλου. Ίσα-ίσα είναι η δουλειά του ηθοποιού αυτή, να γίνει γνωστός. Όλοι αυτό στην ουσία επιδιώκουμε. Αφού λοιπόν έτυχε αυτό, θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό και είμαι και ευγνώμων που έχει συμβεί. Μαζί με τη Μυστικά έχουμε και τον Αέρα, έτσι. Είμαι λίγο σαν τα λες και είμαι στα ανεμοδαρμένα ύψη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακόμα λίγο και θα μας πάρει, θα πετάξουμε. Περικλή μου. Τώρα να έρθει λίγο η κουβέντα στον Περικλή. Δεν ξέρουμε τίποτα για σένα. Παρακαλώ, τι θέλετε να μάθετε? Τι θες να μου πεις, δηλαδή... ξύπνησες ένα πρωί και είπες, όπα, θα πάω να γίνω ηθοποιός. Κοίτα, αυτό ήταν από την παιδική μου ηλικία. Δεν είναι κάτι που μπορώ να στο εξηγήσω. Μου άρεσε πολύ, ήθελα να γίνω και το... έμεινα σταθερός στην άποψη αυτή και το πραγματοποίησα. Ήσουν από τους τυχερούς που μόλις τελείωσες τη σχολή, βρήκες δουλειά ή αναγκάστηκες να κάνεις καλά επαγγέλματα? Κοίταξε να δεις, όταν τελείωσα τη σχολή ξεκίνησα όπως οι περισσότεροι. Δούλευα κι αλλού. Έχω κάνει τον μπάρμαν, έχω κάνει το σερβιτόρο, έχω κάνει διάφορα πράγματα. Σου λείπουν αυτές οι εποχές? Κοίτα, νομίζω ότι κάθε εποχή έχει τη δικιά της γοητεία, έτσι, τις δικές της χαρές, αν θες πες το όπως θες. Ήταν ωραία εποχή, πέρασε, δεν νομίζω ότι μπορώ να ξανακάνω αυτά τα πράγματα. Έχεις περάσει από οντισιόν που να σε έχουν απορρίψει, να με τους κάνεις για το ρόλο, να είσαι πολύ μικρός, να είσαι λίγο μεγαλύτερος, να είσαι μαλαχρινός, να μην είσαι ξανθός? Βεβαίως, έχω περάσει και από οντισιόν και με έχουν απορρίψει και μου έχουν πει μια άλλη φορά ευχαριστούμε πάρα πολύ, θέλαμε κάτι πιο άσχημο, κάτι πιο διαφορετικό, κάτι πιο όμορφο, διάφορα λένε, ξέρεις τώρα. Έχεις κουραστεί ποτέ να πεις, εντάξει, φτάνει μέχρι εδώ, σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο? Ναι, τώρα αρχίζεις και αγγίζεις ευαίσθητα σημεία. Ναι, έχουν υπάρξει τέτοιες στιγμές που έχω πει κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο ρε παιδιά, δεν αντέχω άλλο. Αλλά εκεί που το λέω αυτό, κάτι γίνεται και οπ, πάλι πάνω και ξανά προς εδώ ξατραβά. Έχεις να μου διηγηθείς καμιά ιστορία από το θέατρο, όταν ήρθε να σε δει η μαμά, μπαμπάς, που οι περισσότεροι δεν θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν ηθοποιοί, αλλά τελικά πάνε στις πρεμιέρες τους? Όντως είναι αλήθεια αυτό και οι δικοί μου γονείς δεν θέλανε να γίνω ηθοποιός, αλλά όταν τελικά έγιναν όλα αυτά που έγιναν, ήρθαν με είδαν, ήταν κατασυγκινημένοι. Ξέρεις τώρα, τα κλασικά. Η μαμά με παίρνει τηλέφωνο να της πω τις εξελίξεις. Είναι πάρα πολύ συγκινημένη. Πολλές φορές δηλαδή
μιλάμε στο τηλέφωνο και μου λέει, αχ, αγοράκι μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Στις μαμάδες τώρα, πώς τα λένε αυτά. Παντρεμένος είσαι? Όχι. Όχι. Εργένης. Εργένης. Εργένικη ζωή. Εργένικη ζωή, ναι. Πλένεις, καθαρίζεις, μαγειρεύεις μόνος σου? Όλοι οι σύγχρονοι εργένηδες αυτό κάνουν. Αναγκαστικά. Καμία φορά πλένω. Όχι. Και μαγειρεύω καταρχήν, να σου πω ότι μου αρέσει να μαγειρεύω. Και πλένω, ναι. Ναι. Αναγκαστικά. Τι θα κάνω δηλαδή? Εγώ δεν πλένω. Και τι κάνεις, πού τα δίνεις? Δεν ξέρω, στη μαμά μου, δεν ξέρω, το πλυντήριο να μάλλον. Α, καμιά φορά και εγώ τα δίνω στη φίλη μου, εντάξει, άμα το πάμε έτσι. Τα ρούχα. Στα δίνω, εντάξει. Άρα είσαι ερωτευμένο για να μου λες φίλη. Περνάω καλά. Αυτή την περίοδο της ζωής μου. Ρε παιδιά, δεν πρέπει λίγο να ξεφύγουμε από όλα αυτά, ξέρεις, τα στερεότυπα του τύπου, τα κλισέ. Σε ρωτάει λοιπόν η δημοσιογράφος, είσαι ερωτευμένος? Και απαντάς, περνάω καλά. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, δηλαδή είσαι ή δεν είσαι. Σωστά. Ή μπορεί να είναι σε μια φάση που να του τελειώνει ο έρωτας και να μην θέλει να το δημοσιοποιήσει. Πες δεν είμαι. Παιδιά, αλλά και μπορεί να είναι λίγο. Με μπέρδεψες, το καταλαβαίνεις. Μην κολλάτε σε αυτά. Ο Περικλής Κασανδρινός στα μυστικά της ΕΔΕΜ, ονόματι Χρήστος, σε λίγο καιρό θα έχει ρόλο κλειδί στην εξέλιξη της υπόθεσης. Το αν είναι ερωτευμένος ή όχι, θα μας το πει την επόμενη φορά. Ωραία, λοιπόν, προχωράμε. Τον Περικλή. Πάμε σε διαφημίσεις, παιδιά. Τι προχωράμε, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά τις διαφημίσεις, τι έχουμε φυσικά, την παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα. Καλή δόνη.